Από τη μέρα που διάβασα την είδηση, γιατί έχει και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφαλικού, δεν το ήξερα. Δημήτρη Τσιαχρέση, θα το ήξερες. Για τα 30.000 εγκεφαλικά που γίνονται στην Ελλάδα ετησίως, σοκαριστικό. Θέλω να κάνω το επεισόδιο αυτό, οπότε είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο που έχω στο γιατί όχι το Δημήτρη Τσιαχρή, καρδιολόγος, ηλεκτροφυσιολόγος και αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Αγκιακών και Εγκεφαλικών Επεισοδίων της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, να μιλήσουμε για τα εγκεφαλικά. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Δεσμίνα. Το πρώτο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερες, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε όλοι ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια είναι κάτι πάρα πολύ συχνό. Και δεύτερον, είναι κάτι το οποίο αφορά πολλές ειδικότητες. Και εμείς είμαστε και καρδιολόγοι, γιατί αυτό θα κάνει εντύπωση σε κάποιον, γιατί όταν ακούει κάποιο εγκεφαλικό, σκέφτεται νευρολόγο. Οι καρδιολόγοι έχουν ένα πάρα πολύ ειδικό ρόλο στα εγκεφαλικά επεισόδια. Ένας λόγος που ασχολούμαστε και στην καρδιολογική εταιρεία είναι γιατί ο καρδιολόγος έχει ρόλο στο να βρει το γιατί έχει πάθει κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο και βοηθάει πάρα πολύ στο να μην το ξαναπάθει. Και εμείς ασχολούμαστε γιατί η Ελλάδα έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι αυτή που είπαμε πριν, ότι κανονικά ο αριθμός των εγκεφαλικών και των εμφραγμάτων δεν είναι τόσο σταθερός σε αναλογία. Στην Ελλάδα έχουμε 15 με 20.000 εμφράγματα το χρόνο. Ναι. Θα έπρεπε θεωρητικά να έχουμε τόσα εγκεφαλικά, και όμως έχουμε παραπάνω εγκεφαλικά, έχουμε 30-35.000 εγκεφαλικά το χρόνο. Γιατί? Αυτό δεν μπορούμε να το απαντήσουμε με απόλυτη ακρίβεια, γιατί δεν έχουμε τις πληροφορίες της ακριβής. Μπορούμε να το υποθέσουμε, να διεξάγουμε συμπεράσματα έμεσα. Έχει να κάνει ίσως με τα αίτια του εγκεφαλικού, που κάποια από αυτά ίσως στην Ελλάδα είναι λίγο πιο. Οι παράγοντες αυτοί έχουν λίγο ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Λοιπόν, πριν μας πεις τι είναι εγκεφαλικό, εντωμεταξύ εγκεφαλικό, λέμε εγκεφαλικό, που είναι ένα επίθετο, επιθετικός προσδιορισμός, εγκεφαλικό επεισόδιο. Ναι, ναι. Ωραία. Πριν μας πεις τι είναι εγκεφαλικό, να το καταλάβουμε δηλαδή όλοι μας, η Χέιλι Μπίμπερ, η σύζυγος του Justin Bieber, έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο στα 26 της, πριν 2 χρόνια, σοκαριστικό έτσι. Υπάρχει ειδική αιτιολογία για τα εγκεφαλικά σε νέους. Τι είναι λοιπόν εγκεφαλικό? Αντίστοιχα, ξέρουμε ότι στο έμφραγμα, που είναι αντίστοιχη κατάσταση, κλείνει το αγγείο της καρδιάς του στεφανίου εγγείου, φράζει για κάποιο λόγο, είτε γιατί έχει στένωση, είτε γιατί θρομβώνεται, και δεν αιματώνεται το κομμάτι της καρδιάς το οποίο αρδεύεται από αυτό το αγγείο και νεκρώνεται το κομμάτι της καρδιάς. Αντίστοιχα, στον εγκέφαλο υπάρχουν αγγεία, τα οποία μέσα σε αντίστοιχες συνθήκες, είτε γιατί φεύγει θρόμβος από κάπου συχνά από την καρδιά και πάει στον εγκέφαλο, είτε γιατί το ίδιο το αγγείο έχει πρόβλημα, θρομβώνεται ή κλείνει ένα αγγείο ή αιμορραγεί ένα αγγείο, και το κομμάτι το αντίστοιχο που αρδεύεται από το αγγείο αυτό και μετά πεθαίνει. Παθαίνει έμφραγμα, έμφρακτο. Απλά το λέμε έμφρακτο το εγκεφαλικό επεισόδιο, ναι, και έμφρακτα αυτό που αφορά την καρδιά. Αν και τα δύο είναι το ίδιο, έμφρακτα είναι και τα δύο. Και έχει μια αρχαία ελληνική λέξη που έχει να κάνει με το φράζο. Ναι. Δηλαδή το εγκεφαλικό έχει να κάνει με τον εγκέφαλο και με την καρδιά μαζί ταυτόχρονα. Όχι. Η αιτία είναι από την καρδιά πολλές φορές. Ναι. Το πρόβλημα αφορά μονάχα στο ότι ένα μέρος του εγκεφάλου σταματάει να αιματώνεται. Α. Τα εγκεφαλικά έχουν επίσης μια άλλη ιδιαιτερότητα σε σχέση με την καρδιά. Είναι ότι το 80% αυτών, δηλαδή τα 4 από τα 5, οφείλεται στο ότι πραγματικά σταματάει η αιμάτωση. Είτε είπαμε γιατί το ίδιο το αγγείο φράζει οξέως, είτε γιατί φεύγει θρόμβος κυρίως από την καρδιά και φτάνει στον εγκέφαλο και κλείνει το αγγείο. Ένα ποσοστό 20%, ένα στα 5, είναι μια άλλη κατηγορία εγκεφαλικών που το αγγείο σπάει, κάνει αιμορραγία. Και αυτά είναι τα αιμορραγικά εγκεφαλικά. Α, έχει και κατηγορίες δηλαδή. Η πρώτη μεγάλη κατηγοριοποίηση, όταν λέμε για εγκεφαλικό, δηλαδή ρωτάμε κάποιον να λέει πάθει εγκεφαλικό, του λέμε τι εγκεφαλικό, μας απαντάει ισχεμικό ή αιμορραγικό. Ναι. Το ισχεμικό είναι από την ισχεμία, που σημαίνει ότι δεν πηγαίνει αίμα από το σημείο του αγγείου που έχει φράξει και μετά. Το αιμορραγικό είναι ότι το αγγείο αυτό έκανε ρήξη και βγήκε το αίμα γύρω από το αγγείο, έκανε αιμάτωμα στον εγκέφαλο και έχει πάθει βλάβη το σημείο του εγκεφάλου, το οποίο είναι γύρω από το αγγείο αυτό. Τι οδηγεί σε ένα εγκεφαλικό, δηλαδή τι έχει προηγηθεί από την ώρα που θα γίνει το εγκεφαλικό, δηλαδή τι έχει προηγηθεί για να συμβεί αυτό? Λοιπόν, στα αιμορραγικά επεισόδια,
μπορεί να προϋπάρχει μία ανατομική δυσπλασία του ανθρώπου. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιο ανέβρισμα και να μην το ξέρει. Α, αυτό. Εντάξει. Ναι, ναι. Ή μπορεί να έχει κάποιο, το ονομάζουμε δυσπλασία. Να μην είναι ανέβρισμα, που ανέβρισμα ουσιαστικά είναι αγκείο, το οποίο σε ένα τύφωμά του χαλαρώνει και κάνει ένα βουναλάκι, ναι. Ένα σάκο, και ο οποίος κάποια στιγμή σπάει. Γιατί σπάει? Γιατί συνήθως έχει ο άλλος αυξημένη πίεση. Ναι. Εντάξει. Αντίστοιχα, η αιμορραγία μπορεί να προέλθει επειδή το αγκείο δεν έχει ανέβρισμα, αλλά έχει ένα πιο διαφορετικό, το έχει μια δυσπλασία, το οποίο και αυτό το κάνει πιο εύκολο να κάνει ρήξη. Δηλαδή συνήθως υπάρχει μια προδιάθεση του ανθρώπου που δεν το ξέρει. Και αυτό μπορεί να αφορά και έναν 20χρονο ακόμα. Οπότε μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα όταν λέμε η μπίπερ, κυρία μπίπερ, έπαθε κεφαλικό. Αν είναι αιμορραγικό, θεωρούμε ότι αυτή είναι μια άτυχη γυναίκα που έχει ένα ανέβρισμα και δεν το ήξερε, όπως όλοι μας. Καλά, αυτό με ξεπερνάει, ότι μπορεί να το έχουμε και να μην το ξέρουμε, με ξεπερνάει. Και δεν έχει και λογική γενικά να κάνουμε μαγνητική αγγιογραφία, αξονική αγγιογραφία σε όλο το πλανήτη, ναι. Να βρούμε αυτά τα ευρήματα, γιατί είναι αρκετά σπάνια αφενός, και δεύτερον δεν σημαίνει ότι όταν τα βρούμε σε όλους πρέπει να τα κλείσουμε. Και γι' αυτό δεν έχει μπει στη διαδικασία του διαγνωστικού ελέγχου, του screening που λέμε, όπως κάνουν οι γυναίκες μαστογραφίες, οι άντρες κοιτάνε το προστάτη, κοιτάνε, κάνουμε όλη κολονοσκόπηση, ότι θα κάνουμε και όλη μια αξονική αγγιογραφία κεφάλου, να δούμε αν έχουμε ανέβρισμα να το φτιάξουμε. Α, δεν έχει νόημα δηλαδή. Δεν έχει νόημα. Αρκετοί το κάνουν από μόνοι τους. Έχω σκεφτεί και εγώ αυτό. Ναι, ή με αφορμή κάποιες κεφαλαλγίες πιο έντονες, το ζητάνε οι νευρολόγοι πολύ πιο εύκολα. Εντάξει. Και μερικές φορές όταν τα βρίσκουμε αυτά είναι τυχαία ευρήματα. Οπότε το ένα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε είναι η κυρία Μπίπερ ήταν ισχυμικό ή αιμορραγικό. Αν είναι αιμορραγικό, σκεφτόμαστε ότι μάλλον είχε κάποιο ανέβρισμα. Αν είναι τώρα ισχυμικό επεισόδιο, αυτό σημαίνει ότι το αγγείο αυτό δεν σταματά να αιματώνεται γιατί έχει φράξει. Και είπαμε ότι έχει φράξει για δύο λόγους. Είτε γιατί έχει φύγει από κάπου θρόμβος και έχει πάει στο σημείο αυτού του κεφάλου, είτε γιατί το αγγείο αυτό είναι από μόνο του άρρωστο. Ας πάρουμε τώρα το ενδεχόμενο, το πιο συχνό, ότι το αγγείο αυτό έφραξε γιατί από κάπου έφυγε κάτι. Το από πού φεύγει. Ας πάμε στους νέους ανθρώπους πρώτα. Στους νέους ανθρώπους υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη μορφή εγκεφαλικού επεισοδίου που το ονομάζουμε παράδοξη εμβολή. Και έχει να κάνει με το ότι όλοι μας όταν γεννιόμαστε, όταν είμαστε ακόμα μάλλον στην εμβρική φάση της ζωής μας, έχουμε μια επικοινωνία στη καρδιά, οι κοιλώτες, οι δεξιές με τις αριστερές επικοινωνούν, γιατί δεν έχουμε οξυγόνο από την εξωτερική ατμόσφαιρα και οξυγονόμαστε από το πνεύμα της μαμάς μας, της μητέρας. Αυτή η επικοινωνία, αυτή η τρύπα, όταν βγαίνουμε, όταν γεννιόμαστε, συνήθως κλείνει σε ένα ποσοστό περίπου 20-25 των ανθρώπων, μένει ανοιχτή. Και λέγεται αυτό ανοιχτό ή δεστρίμα. Γιατί μένει ανοιχτή, έτσι? Αυτό έπαθε εντωμεταξύ. Τόση ώρα που μιλάς, αυτό διαβάζω. Ότι αυτό είπαν οι γιατροί. Ανοιχτό ο ιδέστρημα. Ο ιδέστρημα. Ένα στους 4 ανθρώπους λοιπόν από εμάς έχει ανοιχτό ιδέστρημα. Πρώτη φορά το ακούω στη ζωή μου αυτό. Αυτό δεν είναι σε όλους επικίνδυνο. Και δεν σημαίνει ότι όλο αυτό το πληθυσμό, στο 1 τέταρτο του πληθυσμού, ότι θα πάθει κεφαλικό. Εντάξει. Ναι. Έχει σημασία αυτό το ιδέστρημα τι χαρακτηριστικά έχει. Πόσο μεγάλο είναι και πόσο εύκολα ανοίγει αυτή η βαλβίδα που ουσιαστικά το καλύπτει και δεν το κλείνει ολοκληρωτικά. Γιατί η διαφορά αυτή είναι ότι είναι μια βαλβίδα, ένα ιστός, ο οποίος σε κάποιους ανθρώπους έχει κλείσει μόνιμα, σε κάποιους ανοιγοκλίνει. Σε αρκετούς ανθρώπους λοιπόν αυτό ανοιγοκλίνει εύκολα, και αυτό συμβαίνει όταν αυτοί σκύβουν ή σφίγγονται ή γενικά αυξάνεται η διαφρακή πίεση ή κάνουν καταδύσεις ή σκαρφαλώνουν ή γενικά πιέζουν την κοιλιά τους, να το πούμε πολύ απλά. Ναι. Αυτή η βαλβίδα ανοίγει συνέχεια, κάθε μέρα, σε κάθε άνθρωπο. Αν τώρα, στο πολύ σπάνιο ενδεχόμενο που συνέβη από ό,τι μάθαμε τώρα στην κυρία Μπίπερ, έχει τύχει να έχει ένα θρομβάκι στη φλέβα της, στα πόδια της, γιατί ήταν σε ένα αεροπλάνο 12 ώρες. Ναι, ναι, ναι. Ή γιατί οδηγούσε 6 ώρες και δεν έκανε στάση. Ή γιατί χτύπησε το γόνατό της ή την ποδοκτημική της και δεν περπάτησε καλά για κάποιες μέρες. Άνθρωποι κάνουν πολύ μικρά θρομβάκια στα πόδια. Εντάξει. Αυτά τα θρομβάκια μπορεί κάποια στιγμή να φύγουν από τα πόδια μας. Συγγνώμη που το καταλαβαίνουν, ναι. Το καταλαβαίνουμε άμα γίνει αυτό το θρομβάκι στο πόδι μου. Εγώ το καταλάβω. Θα το εξηγήσω. Ωραία, ωραία. Όχι. Α, όχι. Όχι. Μονάχα αν το πόδι πριστεί πολύ θα το καταλάβουμε και κάνουμε πραγματικά κάτι που λέγεται εντοβάθη φλεβική θρόμβωση.
Συνήθως είναι πολύ μικρά πράγματα, συμπτωματικά που αυτά τα ανθρωπάκια και πολλοί πάνε στο πνεύμονα, συνήθως εκεί πάνε, ή ούτε καν το καταλαβαίνουμε κι αυτό. Γιατί αν είναι πάρα πολύ μικρό αυτό, στο πνεύμονα αυτή η εμβολή δεν είναι η μεγάλη πνευμονική εμβολή που θα πάρει κάποιο από μια μεγάλη θρόμβωση στο πόδι. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβουμε καν. Ναι. Δηλαδή, στον οργανισμό μας αυτά τα περίεργα πραγματάκια συμβαίνουν. Αν τώρα όμως τύχει η συγκυρία αυτή να έχει κάποιο αυτό το θρομβάκι στο πόδι και την ώρα που αυτό έχει φύγει από το σημείο που βρίσκεται στη φλέβα του ποδιού και κανονικά θα κατέληγε στην πνευμονική κυκλοφορία και θα διαλυόταν και δεν θα πείραζε κανέναν πουθενά, αν τύχει την ώρα εκείνη η κυρία Βίπερ να σφίγγει γιατί να έχει σκύψει για να δει τα κορδόνια της ή να είναι στην τοπέδα και να σφίγγεται, οτιδήποτε κάτι απλό κάνει ή κολυμπάει ή κάνει βουτιές και τύχει την ώρα εκείνη αυτό το ανοιχτό ιδεστρήμα, βάκι, περνάει από την που είναι αθώα, στην αριστερή και πάει στον εγκέφαλο και κάνει εγκεφαλικό. Ενώ αυτό είναι πολύ μικρό για να κάνει ζημιά στο πνεύμονα, αυτό το μικρό θρομβάκι κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Αυτή λέει ότι άρχισε να βιώνει ένα πόνο στο χέρι που έφτανε μέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Ναι. Και από εκεί λέει και μετά, μέσα σε λίγα λεπτά, δεν μπορούσε να μιλήσει. Οπότε η ερώτηση είναι τα σημάδια ποια είναι. Αυτό έχει να κάνει με το ποιο σημείο του εγκεφάλου είναι αυτό στο οποίο κατέληξε ο θρόμβος. Αν καταλήξει δηλαδή στην πρόσθεση στην οπίστα κυκλοφορία, δηλαδή στις μπροστά φλέβες του εγκεφάλου, στις αρτηρίες του εγκεφάλου, στις πίσω αρτηρίες του εγκεφάλου, θα έχει αντίστοιχη συμπτωματολογία που αφορά την νευρολογική εξέταση. Αυτή έκανε μια μικρή αφασία για να μην μπορεί να μιλήσει και έκανε κάτι που λέγεται πάρεση. Το χέρι της δηλαδή μπορούσε να το κουνήσει. Γιατί αυτό αφορούσε μια περιοχή πιθανότατα του βρεγματικού λογού. Ενός σημείου του κεφάλου που εκεί σταμάτησε να υπάρχει αιμάτωση. Αυτό, αν πήγαινε, ας πούμε, πίσω στην παγκεφαλίδα, θα μπορούσε να τσέκανε με το. Αν πήγαινε κάπου αλλού, τα συμπτώματα του κεφαλικού έχουν να κάνουν με το σημείο του κεφάλου που δεν αιματώνεται. Αυτό όμως αφορά καθαρά, δηλαδή αυτό μας το λέει ο νευρολόγος εμάς, ότι βρήκα εγώ το ότι η μέση εγκεφαλική αιτρία αυτός ο κλάδος έχει φράξει, γιατί εκεί πήγε ο θρόμβος, και περιμένουν να έχει όλα τα αντίστοιχα συμπτώματα. Πάρεση, ημιπάρεση, παράλυση, αιμοδίες, αφασία, διπλοπία. Ναυτία, αιμοδίες τι πώς? Είναι. Μουδιάσματα, τα μουδιάσματα. Και το άλλο και μετά τι είπες, μετά το αιμοδίες είπες και μια άλλη λέξη. Πάρεση και μετά, παράλυση. Η πάρεση είναι ότι το χέρι μας και το πόδι μας νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το κουνήσουμε καλά. Ναι. Η πάρεση είναι ότι δεν το κουνάμε καθόλου. Ναι. Και αυτά ποικίλουν, θέλω να πω, σε κάποιον εκδηλώνεται το α, σε άλλον εκδηλώνεται ή πάντα αυτά είναι. Ναι, ναι. Οι εκδηλώσεις του κεφαλικού είναι πάρα πολλές ανάλογα με το σημείο του κεφάλου που έχει σταματήσει να αρδεύεται. Μπορεί να κάνει εμετό, μπορεί να έχει δυσκολία στην όραση, μπορεί να έχει δυσκολία στην ομιλία, μπορεί να καταλαβαίνει, μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει, μπορεί να έχει συνεχίσει να μην καταλαβαίνει καν. Δηλαδή, και το πιο σημαντικό. Πες. Μπορεί να έχει πτώση γωνία στόματος, μπορεί να έχει πτώση βλεφάρου, να φαίνεται στο πρόσωπό του ότι έχει παραλύσει το πρόσωπό του. Ναι. Μπορεί να έχει παραλύσει και το μισό του σώμα. Όλα αυτά σε πόσα λεπτά γίνονται? Στα πρώτα 20 λεπτά. Στα πρώτα 20 λεπτά. Δηλαδή υπάρχει κόσμος που το έχει πάθει και δεν το έχει καταλάβει, σωστά? Όχι, το καταλαβαίνουν αυτό. Α, το καταλαβαίνουν αυτό. Καταλαβαίνουν αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο ακόμα και 5-10 λεπτά να κρατήσει είναι κάτι που θορυβεί πάντα τους άλλους. Και αν πάντα είναι κάποιος παρόν, είναι κάτι που φαίνεται. Δηλαδή βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου άλλαξε. Ο άλλος ξαφνικά δεν μπορεί να κρατήσει δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι του, δεν μπορεί να πάρει καν τηλέφωνο. Και εκείνα τα λεπτά τι κάνουμε? Είτε αν είμαστε μόνοι, θέλω να μου πεις, και αν είναι κάποιος μαζί. Δηλαδή αν είμαστε εμείς μάρτυρες. Αν είναι μόνος, δυστυχώς είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποια εγκεφαλικά τα οποία συμβαίνουν την ώρα που κοιμόμαστε. Πω, πω. Και ο άλλος αφυπνίζεται και αφυπνίζεται με αυτά τα συμπτώματα. Που μπορεί να αφυπνιστεί και να είναι ήδη ημιπαράλυτος ή μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει. Εντάξει, ή μπορεί να ξυπνήσει και να μην μπορεί να δει καλά. Ή να μπορεί να σηκωθεί. Αυτά λέγονται wake up stroke, είναι εγκεφαλικά αφύπνισης. Σε αυτά και πρόνοιση είναι πιο κακή, γιατί ήδη έχει παρέλθει αρκετή ώρα από την έλευσή του, κανείς δεν ξέρει πόση ώρα, ήδη έχει κατασταθεί μία μόνιμη βλάβη. Α, και μόνιμη βλάβη. Γιατί στα εγκεφαλικά. Ναι, γιατί όσο περνάνε οι ώρες, και κυρίως αν περάσουν 6 ώρες, αρχίζει η βλάβη στον εγκέφαλο και γίνεται μόνιμη. Και οποιασδήποτε παρεμβάσεις μπορεί να γίνουν για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μην έχουν πια νόημα. Δηλαδή, όσο πιο νωρίς το καταλάβω και κάνω κάτι, τόσο πιο καλά. Αυτό είναι κανόνα σε όλα. Εμείς λέμε, ξέρω εγώ, στην καρδιολογία ότι ο χρόνος είναι μυοκάρδιο, ότι όσο πιο γρήγορα κάποιος έχει συμπτώματα εμφράγματος μέχρι την ώρα που θα πάει
στο νοσοκομείο για να γίνει η διάνοιξη του αγγείου, τόσο θα γλιτώσει νεκρωμένο μυοκάρδιο, θα γλιτώσει δηλαδή να πάθει ζημιά. Αντίστοιχα, οι νευρολόγοι λένε ότι ο χρόνος είναι εγκέφαλος. Ότι όσο περνάει ο χρόνος, χάνουμε εγκέφαλο. Οπότε, με το που κάποιος διαπιστώνει αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει άμεσα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο οποίο υπάρχει νευρολόγος. Και το πιο σημαντικό είναι που αφορά την Ελλάδα, είναι ότι δυστυχώς θα πρέπει να είναι τυχερός να μεταφερθεί σε σημείο στο οποίο υπάρχει και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης για το εγκεφαλικό επεισόδιο. Που δηλαδή τι θα πει αυτό? Δηλαδή, δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα νευρολόγους. Δεν έχουν όλα τα νοσοκομεία νευρολογικές κλινικές. Οπότε, αν κάποιος πάει μόνος και δεν το γνωρίζει αυτό, μπορεί να έχει κάνει μια τυχή επιλογή, μια κακή επιλογή. Ναι, αθελάτου κιόλας. Αν όμως καλέσει κάποιος ένα ασθενοφόρο και του περιγράψει συμπτώματα κεφαλικού, το ασθενοφόρο θα καταλάβει ότι θα τον πάει σε ένα από τα εφημερίδια νοσοκομεία τα οποία έχουν νευρολογική κάλυψη. Το επόμενο σημείο είναι αυτά τα νοσοκομεία, τι παρέμβαση μπορούν να κάνουν στην οξία αυτή φάση. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο θα σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά θα πρέπει να το πω. Σε πολλά νοσοκομεία, αν το κεφαλικό αφορά ανθρώπους μετά τα 70 σε ηλικία, οι παρεμβάσεις είναι πιο λίγες. Θεωρούν ότι ο άλλος είναι πιο μεγάλος σε ηλικία και δεν προχωρούν σε διάνοιξη του αγγείου, είτε με χορήγηση του εμβολητικού φαρμάκου, είτε με κάποια προσπάθεια άμεσα να ανοίξουν το αγγείο του. Υπάρχουν τώρα πια μονάδες και πρόσφατα το Υπουργείο έχει θέσει σαν προτεραιότητα το να φτιαχτούν μονάδες κεφαλικών στην Ελλάδα, που αφορούν πολλές ειδικότητες, όπως είπαμε, νευρολόγους, επεμβατικούς, ακτινολόγους που κάνουν τη διάνοιξη του αγγείου, μονάδες που νοσηλεύουν τους ασθενείς αυτούς και καρδιολόγους που κάνουν το screening και τη μετέπειτα παρακολούθηση, όπου εκεί, αν ο άλλος μεταβεί νωρίς, έχει αρκετά καλές πιθανότητες να θεραπευτεί στην οξία φάση ολοκληρωτικά το κεφαλικό επεισόδιο και να μην αφήσει καθόλου παράλυση. Υπάρχουν περιπτώσεις που αν ο άλλος πάει στο νοσοκομείο αρκετά έγκαιρα. Τώρα η Μπίπερ, αν πήγε τις πρώτες 6 ώρες, ναι, πήγε πιστεύω στις πρώτες ότι ώρες, θα λέει. Πήγε, εκεί που θα πήγε ή θα της κάνει ανθροβόληση. Αυτό το αποφασίζουμε με βάση το τι θα μας δείξει η αξονική αγγιογραφία που γίνεται στην αρχή. Υπάρχουν πολλοί αυστηρά πρωτόκολλα που τα ακολουθούν οι νευρολόγοι και από τα οποία αποφασίζουμε αν αυτός ο άνθρωπος του φτάνει απλά μια ανθροβόληση, ακόμα καλύτερα, αν στο νοσοκομείο αυτό υπάρχει παρέμβαση του να γίνει αυτό που λέμε θρομβεκτομή. Από το πόδι του ασθενούς μπαίνουν στον εγκέφαλο οι επεμβατικοί ακτινολόγοι και κάποιοι καρδιολόγοι το κάνουν αυτό τα τελευταία και εξειδικεύονται και σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι αρκετά παρόμοια με αυτό που κάνουμε εμείς στο έμφραγμα της καρδιάς και κάνουν την εκτομή του θρόμβου στην οξία φάση. Και με το που γίνεται αυτό, κατευθείαν ο ασθενής βλέπουμε ότι τα συμπτώματα αυτά με τα οποία έχει πάει στο νοσοκομείο παρέρχονται. Δηλαδή ο άλλος ξαπλώνει και είναι παράλυτος και μετά από μία ώρα αρχίζει που να έχει χέρι και πόδι και επανέρχεται σιγά σιγά. Δηλαδή γίνεται επέμβαση στο νοσοκομείο κανονικά? Γίνεται επέμβαση. Τα κεφαλικά, σε κάποια από τα κεφαλικά υπολογίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή περίπου στο 10% των κεφαλικών. Όχι ότι τα άλλα τα παρατάμε, σε κάποια δεν χρειάζεται, γιατί είναι μικρή ζημιά και παρέρχονται και η βλάβη είναι πολύ μικρότερη και ουσιαστικά αυτοθεραπεύονται, αυτοπεριορίζονται. Αυτά τα οποία είναι τα πιο μεγάλα εγκεφαλικά, σε ένα 10% του συνόλου, μπορεί να γίνει οξία παρέμβαση. Η οποία... Δεν είπαμε εκείνη την ώρα ότι αν είμαστε εμείς μάρτυρες σε κάποιον που παθαίνει, εκεί τι να προσέξουμε? Τον παίρνουμε και το πάμε στο πλησιάζει του νοσοκομείου που έχει νευρολόγο και δυνατότητα παρέμβασης. Και θέλω να πω αν είναι δύο άνθρωποι. Το καλύτερο απ' όλα είναι να ζητήσουμε τη βοήθεια από το σύστημα υγείας. Δηλαδή να καλέσουμε άμεσα το 166, το ασθενοφόρο, και να πούμε ότι έχουμε ένα οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο εδώ και 20 λεπτά. Το ασθενοφόρο θα πρέπει να το βάλει στην προτεραιότητα και να το μεταφέρει, γιατί θα ξέρει ότι αυτό θα πρέπει να κάνει, σε μια αντίστοιχη μονάδα. Και αν αυτό γίνει στις πρώτες ώρες, όλα θα πάνε καλά. Και θέλω να πω όμως ότι είμαστε δύο άνθρωποι που κανείς μας δεν θα το καταλάβω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θα το καταλάβω ότι κάποιος παθαίνει εγκεφαλικό. Ναι. Αυτό. Ναι. Το εγκεφαλικό για να έχει μια. Υπάρχουν επίσης οι ταξινόμοι των εγκεφαλικών γίνεται και με έναν άλλο τρόπο. Με βάση τη διάρκεια των συμπτωμάτων. Αν τα συμπτώματα κρατάνε κάτω από μισή ώρα, κάτω από 20 λεπτά, δηλαδή ο άλλος μπορεί όντως να δούμε ότι έχει στραβώσει το στόμα του, ότι έχει τόση του βλεφάρου ή να μην κουνιέται καλά το χέρι, να μπορεί να κουνήσει το χέρι του ή το πόδι του καλά,
αλλά αυτό να φτιάξει μόνο του. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι αυτός έχει περάσει ένα ήπιο εγκεφαλικό, το οποίο το ονομάζουμε παραδικό εγκεφαλικό επεισόδιο, στο οποίο σημαίνει ότι ο θρόμβος ο οποίος σχηματίστηκε διαλύθηκε μόνος. Συμβαίνει αυτό. Και είναι αρκετά συχνά αυτά τα εγκεφαλικά, δόξα τω Θεώ. Εντάξει. Αν όμως αυτό κρατάει πάνω από μισή ώρα και τα συμπτώματα όσο περνάει η ώρα επιδεινώνονται, τότε θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι πιο σημαντικό και ότι θα πρέπει πραγματικά να μεταβεί σε πιο επίγουσα βάση στο νοσοκομείο. Το παραδικό κεφαλικό θα πάει και αυτό στο νοσοκομείο, θα πάει και αυτό στον νευρολόγο και θα γίνει και σε αυτό η αντίστοιχη εκτίμηση, απλά δεν θα χρειαστεί κάποια παρέμβαση στην οξία φάση. Γιατί θα έχει ήδη αυτοπεριοριστεί. Και τι δεν πρέπει να κάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, να το δεν αφήσουμε. Δεν πρέπει να δώσουμε φάρμακα που δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, αυτό το έμφραγμα καταπίνουμε μια ασπιρίνη, το κεφαλικό δεν ισχύει. Γιατί αν το πρόβλημα είναι αιμορραγικό κεφαλικό, που είπαμε είναι 1 στα 5, και δώσουμε εμείς ασπιρίνη, θα το χειροτερέψουμε επί 5. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε κάτι να κάνουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε τη σωστή πληροφόρηση ότι αυτό, να καταλάβουμε ότι νευρολογικά υπάρχει ένα έλλειμμα, ότι αυτό είναι εγκεφαλικό, γιατί κάποιος έχει παραλύσει, κάποιος δεν αντιλαμβάνεται τι του λέμε, κάποιος δεν μπορεί να μιλήσει, κάποιος έχει συμπτώματα από την όψη του και την επικοινωνία του. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβούμε άμεσα, εφόσον έχει επέλθει ο ξέος αυτό, σε ένα νοσοκομείο που έχει νευρολογική κάλυψη. Λοιπόν, εδώ γράφει ότι αυτή. Λένε ότι ο θρόμβος ήταν αποτέλεσμα μιας τέλειας καταιγίδας αντισυλληπτικών που ξεκίνησε να παίρνει χωρίς να ενημερώσει τον γιατρό της, του COVID που είχε περάσει πρόσφατα και μια πτήση στο αεροπλάνο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πολύ σωστά όλα. Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Υπάρχει σύνδεση δηλαδή. Αυτά και τα τρία βοηθούν στο να εξηγήσουμε γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε θρόμβωση στο φιλευκό του σύστημα στα πόδια. 26 χρονών κιόλας. Να το πούμε και αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, τα αντισυλληπτικά, ιδίως αν κάποιος καπνίζει, μπορούν να κάνουν τον βάθος φιλευκή θρόμβωση. Ο COVID κάνει πολύ συχνά θρομβώσεις και πνευμονικές εμβολές. Και αυτό που είπα και πιο πριν, μια πτήση στο αεροπλάνο. Μια παραμονή στο αυτοκίνητο πολλές ώρες ή ένας τραυματισμός, πάλι θα μας δημιουργήσει θρόμβωση στο πόδι. Απλά έτυχε αυτός ο θρόμβος όταν έφυγε αυτή η γυναίκα. Να έκανε κάποια δραστηριότητα, δηλαδή, αν πραγματικά τη ρωτήσει κάποιος, θα μας πει ότι την ώρα εκείνη που αρχίσαν τα συμπτώματα, έδιναν τα κορδόνια μου, είχα σκύψει. Ναι, ναι. Ή κάτι σήκωνα. Ή κάτι που βάλαγα και πιεζόμουν. Δεν κοιμότανε, σίγουρα. Λοιπόν, στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών, δημοσιεύσατε ότι το 90% θα μπορούσε να αποφευχθεί η ισχύ αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε δηλαδή να το προλάβουμε. Το πράγμα να το ακούσω πάλι λίγο. Το εγκεφαλικά θα μπορούσε να υπάρχει πρόληψη, θέλω να πω. Υπάρχει πρόληψη. Και ποια είναι αυτή? Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που έπαθε η Μπίπερ, η πρόληψη αφορά αυτό που είπαμε, στο ότι θα έπρεπε κάποιος να είχε, αν είχε κάποιο γιατρό που της είχε γράψει τα φάρμακα, δεν ξέρω πώς τα πήρε τα δυσκεπτικά, να της είχε πει ότι αυτό το πράγμα αυξάνει το κίνδυνο της θρόμβωσης, για να το ξέρει. Επίσης, θα έπρεπε να ξέρει ότι αυτό, εφόσον έπαθε COVID, θα έπρεπε ίσως σε συνδυασμό αυτό να το κοιτάξει. Ή θα μπορούσε πραγματικά. Περίμενε. Και να το ξέρει όμως θα πει τι, να μην τα έπαιρνε, να τα έπαιρνε με συγκεκριμένες οδηγίες εξτρά. Αυτό θα τις έλεγε κάποιος. Θα έπρεπε να ξέρει ότι μπορεί να κάνει θρόμβωση και οπότε αυτή θα μπορούσε να αξιολογήσει ότι στο πόδι της ένιωσε κάποιο πρίξιμο. Ναι. Κάποια ενόχληση και να καταλάβει ότι μάλλον το πόδι της έχει θρομβώσει. Α, okay. Εντάξει. Ναι. Η πρόληψη όμως αφορά κυρίως τα εγκεφαλικά που συμβαίνουν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Είπαμε, η Μπίπερ έκανε την παράδοξη εμβολή και αυτό αφορά ανθρώπους κυρίως κατά τα 60. Σε μεγάλες ηλικίες τα αίτια είναι κυρίως κολπική μαρμαργή και αρρύθμιση υπέρταση. Εντάξει. Οπότε, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, η μισή υπερτασική, δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση. Γιατί δεν το γνωρίζουν? Γιατί στην Ελλάδα νομίζουν ακόμα οι Έλληνες ότι η υπέρταση είναι κάτι που έχει συμπτώματα. Και μεταφέρεται την πίεση μονάχα όταν αισθάνονται κάτι. Ναι. Το οποίο είναι ο μεγάλος μύθος που υπάρχει. Η υπέρταση είναι ένας παράγοντας κινδύνου που απλά δεν έχει συμπτώματα. Είναι κάτι που απλά πρέπει να το μετράμε. Από ποια ηλικία και πέρα? Από τα 40 και μετά σίγουρα. Σίγουρα ο παιδίατρος μετράει την πίεση στο παιδί. Οποιοδήποτε γιατρός εξετάζει κάποιον να του δώσει ένα χαρτί για να γυμναστήριο για να κολληθεί, θα πρέπει να μετράει μια φορά την πίεση στον άλλον. Και σίγουρα κάποιος που έχει κληρονομικό ιστορικό υπέρταση θα πρέπει να επισκέφτεται ίσως και πιο νωρίς τον γιατρό και να μετράει λίγο πιο τακτικά την πίεση από πιο μικρή ηλικία. Μετά τα 35 θεωρούμε αρκετά
Συχνά το να κάνει κάποιο υπέρταση. Δηλαδή, κάποιο που έχει κλείσει τα 35 τώρα και μας ακούει, να παίρνει μια φορά το χρόνο ενδεικτικά, ακόμα και άμα δεν έχει, να παίρνει, να δει που κυμαίνεται τέλος πάντων. Σωστά. Το να χρησιμοποιήσουμε το πιεσόμετρο που έχει η μαμά μας ή η γιαγιά μας περιστασιακά, ναι, θα έχει νόημα να το κάνουμε. Το προτείνουμε αυτό γενικά. Εντάξει. Ή το θα πάει κάποια στιγμή στο καρδιολόγο του να κάνει ένα τσεκ που θα κάνει μια φορά, ο οποίος θα δει την πίεση του ή θα δει έμεσα από τις εξετάσεις που θα κάνει αν υπάρχει υπέρταση πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Από το πώς θα δει την εικόνα της καρδιάς του στο καρδιογράφημα και τον υπέρυπτο. Μπορεί να το καταλάβει αυτό ο γιατρός. Δηλαδή, αρρύθμιστη μεγάλη πίεση είναι τζις κίνδυνος, ρίσκο. Εννοείται αυτό. Είναι. Όταν λέμε στην Ελλάδα, οι μισοί υπερτασικοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση. Και από αυτούς που γνωρίζουν ότι έχουν πίεση, οι μισοί δεν τη ρυθμίζουν σωστά. Οι μισοί δεν την παίρνουν σωστά. Γιατί? Δεν τη ρυθμίζουν. Α, δεν τη ρυθμίζουν σωστά, ναι. Γιατί ή δεν παίρνουν τα σωστά φάρμακα, ή δεν παίρνουν σωστά τα φάρμακά τους, τα ξεχνάνε, ή δεν προσέχουν τους παράγοντες που πρέπει να προσέχουν για να μην είναι υπερτασικοί. Δηλαδή τρώνε αλάτι, καπνίζουν, πίνουν. Εντάξει. Οπότε αυτοί έχουν μια αρρύθμιστη υπέρταση. Αυτός είναι ένας παράγοντας να κάνεις κεφαλικό. Επίσης, η κολπική μαρμαριγή είναι η αιτία για το 1 από τα 5 εγκεφαλικά επεισόδια, περίπου το 1 στα 3-4 που αφορά εμβολή πάλι. Γιατί είπαμε τώρα, η μπίπερ έφυγε ο θρόμβος από το πόδι, από τη φλέβα, πέρασε μέσα από το ιδέες τρίμα και έτυχε να πάει στον εγκέφαλο. Στη μαρμαριγή ο δρόμος είναι πιο εύκολος. Ο θρόμβος σχηματίζεται στην αριστερή καρδιά, στον αριστερό κόλπο, και κάποια στιγμή, επειδή έχει μαρμαριγή ο άλλος, και κάποια στιγμή φεύγει αυτός ο θρόμβος και κλείνει μεγάλο εγκέφαλο. Μάλιστα, τα εγκεφαλικά της μαρμαριγής έχουν και άλλη μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα άλλα κεφαλικά. Συνήθως κάνουν πιο μεγάλη ζημιά. Πιο μεγάλη ζημιά, ναι, γιατί ο θρόμβος που φεύγει είναι μεγάλος, πιο μεγάλο αγκύριο. Κεφαλικά τα οποία συνήθως, παροντικά κεφαλικά που είπαμε πριν, 20 λεπτάκια μούδιασα και μετά έφτιαξε μόνο του, εντάξει, είναι κεφαλικά τα οποία θα αφήσουν συμπτώματα και είναι κεφαλικά τα οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αν δεν θεραπευτούν έγκαιρα, να αφήσουν αναπηρία μόνιμη, εντάξει, που είναι το μεγάλο πρόβλημα του κεφαλικού, ή να προκαλέσουν ακόμα και θάνατο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τα εγκεφαλικά προκαλούν και θάνατο σε τι ποσοστό? Η θνητότητα έχει να κάνει με την ηλικία του ασθενούς. Όσο μεγάλο η θνητότητα είναι μεγαλύτερη, και με την παρέμβαση στην οποία ο άλλος θα υποβληθεί. Και με την πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, το πόσο έγκαιρα θα πάει και το πού θα πάει. Πόσο χρόνο είναι. Η αναπηρία σε τι ποσοστό αφήνει? Η αναπηρία είναι σε ποσοστά διψήφια, είναι πάνω το 10-20%. Α, είναι μεγάλο. Και αυτή βέβαια έχει διάφορα επίπεδα αναπηρίας. Είναι άνθρωποι που πραγματικά δεν μπορούν να ξαπεπατήσουν και είναι άνθρωποι που μένουν μετά πρακτικά παρετικοί. Δηλαδή δεν είναι άνθρωποι που τους βλέπουν ότι σέρνουν το πόδι τους ή το χέρι τους, δεν το κουνούν καλά. Είναι κληρονομικό? Δηλαδή αν έχει ο μπαμπάς σου, ο θείος σου, ξέρω εγώ, η μαμά σου, τι κάνεις από αναδεκαετία, πες μου τι κάνεις? Το έχεις στο νου σου? Σίγουρα το έχεις στο νου σου. Έχει σημασία να ξέρουμε ποιο είναι το αίτιο του κεφαλικού. Γιατί αυτό είναι συνήθως το κληρονομικό. Δηλαδή, αν είναι η υπέρταση είναι κληρονομική. Αν είναι η μαρμαργή έχει κληρονομικότητα. Αν είναι το ζάχαρο, και αυτό έχει κληρονομικότητα. Οπότε το αίτιο είναι αυτό που συνήθως είναι κληρονομικό. Άρα το κοιτάω δηλαδή και κάπως πρέπει να τοποθετηθώ απέναντι στο αίτιο, τέλος πάντων, με τον τρόπο ζωής μου. Πάμε στην αρχή αυτό που είπαμε. Πάμε στην αρχή, στους παράγοντες κινδύνου. Αν κάποιος ρυθμίσει την πίεσή του, θα γλιτώσει κεφαλικά επεισόδια. Κάποιος αντιλαμβάνει μαρμαριγή, τα αντιπηκτικά φάρμακα που πρέπει να πάρει, θα προλάβει. Αν κάποιος ρυθμίσει το ζάχαρό του, τα νέα φάρμακα που έχουμε, θα μειώσει το κίνδυνο. Η πρόληψη που αναφερθήκαμε πριν έχει διορθωθεί τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Αν κάποιος σταματήσει το κάπνισμα, το πιο απλό από όλα. Αν κάποιος μειώσει το αλκοόλ. Αβελτιώνει τα προγνωστικά αυτά, αυτές τις κινήσεις. Εννοείται. Η κίνηση. Η άσκηση είναι παράγοντας ο οποίος πραγματικά βελτιώνει πάρα πολύ την πίεση και βοηθάει πάρα πολύ σε όλους τους παράγοντες στους οποίους μπλέκεται ακόμα και το σακαρότη και αυτή τη ρύθμιση του, ακόμα και η μαρμαριγή. Δηλαδή αυτό το πράγμα το λέμε στον άλλον, η αερόβια άσκηση 2-3 φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον 45 λεπτά και είναι κάτι το οποίο είναι απίστευτα ευεργετικό. Και όχι μόνο οργανικά, η άσκηση είναι πάρα πολύ καλή και ψυχολογικά. Θα έχουμε τη σερωτονίνη μας. Αυτό το 10.000 βήματα, τι λες εσύ? Εγώ λέω στους ασθενείς το εξής, ότι ακόμα το περπάτημα είναι αφορολόγητο,
Σωστό και αυτό. Και ότι δεν θα του βάλω όριο. Το όριο που τους βάζουν το εξής. Δεν θέλω να κουράζεσαι. Και τους εξηγώ ότι η άσκηση πρέπει να είναι διαλυματική. Ο καθένας όταν ξεκινάει την άσκηση από το μηδέν, δεν θα τον βάλω να κάνει 10.000 βήματα την πρώτη εβδομάδα, δεν θα καταφέρει να το κάνει. Θα τον υποχρεώσω όμως να περπατάει όσο περισσότερο μπορεί, με πολλά διαλύματα. Το ονομάζουμε αυτό πολλές φορές και περπάτημα βιτρίνας, που αφορά κυρίως τις γυναίκες, όπου μπορούν πραγματικά να πάνε σε μια περιοχή που τους ενδιαφέρει και όταν κουράζονται να σταματάνε και για να μην δείχνουν ότι είναι κουρασμένοι, μπορούν να κάνουν ότι χάζουν τη βιτρίνα. Να ξεκουράζουν και να συνεχίζουν. Και αυτό, αν το κάνεις με πολλά διαλύματα, μπορείς πραγματικά να φτάσει σε πολύ πιο πολλά όρια. Και κάποια στιγμή τα διαλύματα αυτά, όσο το συνεχίζει αυτό τακτικά, θα είναι και πιο ωραία. Και θα φτάσει σε ένα σημείο να κάνει 10.000 βήματα χωρίς διάλειμμα. Και 10 και 15.000 βήματα. Είναι όπως κάνουμε στις διακοπές και δεν το καταλαβαίνουμε όταν πηγαίνουμε τέλος πάντων και κάνουμε τουρισμό σε πόλη. Όταν πας ξαφνικά, εγώ τώρα που είχα πάει στο συνέδριο αυτές τις μέρες, μου χτύπαγε, γιατί ενώ συνήθως μου χτυπάει 7.000 βήματα, χτύπαγα 15.000 την ημέρα. Ναι, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το εγκεφαλικό κάνει διακρίσεις γυναίκες άντρες. Τα εγκεφαλικά, γιατί οι παράγοντες όσον αφορά τη μαρμαγιά αφορά πιο συχνά άντρες, η υπέρταση αφορά πιο συχνά άντρες, η παράδοξη εμβολή όχι, αφορά το ίδιο και τους δύο, τους νέους ανθρώπους. Από την άλλη βέβαια υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι ειδικά για τη μαρμαργή, ότι εφόσον πιο συχνά μαρμαργή από τις γυναίκες, οι γυναίκες όμως που έχουν μαρμαργή έχουν εγκεφαλικό. Δηλαδή, οι άντρες είναι πιο πολλοί που έχουν μαρμαργή σχέση με τις γυναίκες. Όμως οι γυναίκες που έχουν εγκεφαλικό, παρά ότι είναι πιο λίγες, σε αυτές ο απόλυτος κίνδυνος για εγκεφαλικό είναι λίγο μεγαλύτερο σχέση με τους άντρες. Εγκεφαλικό και υπόταση τώρα που λέμε για γυναίκες. Εγώ έχω υπόταση, άρα δεν κινδυνεύω. Τι σου λέει αυτό? Λοιπόν, τώρα εδώ μπορούμε να το πει είναι ωραίο. Η υπόταση, το να είναι κάποιο γενικά μόνιμα υποτασικό, είναι σίγουρα πολύ καλό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν 10 πίεση, 9,5 πίεση και το καλοκαίρι πραγματικά θέλουν πιο πολλά υγρά και πιο άθονο αλάτι, είναι υπέρ του αυτό. Το πάνε σε κάθε περίπτωση, το συζητάω. Εντάξει. Υπάρχει όμως μια ειδικότερη κατηγορία, όπου για να γυρίσουμε πάλι λίγο στην υπέρταση που λέγαμε πριν, την αρρύθμιστη, πολλοί Έλληνες κάνουν το εξής καταπληκτικό σφάλμα. Η πίεσή του μονάχα όταν έχουν συμπτώματα. Εντάξει. Ναι. Συμπτώματα τα οποία έχουν σχετίσει πάντες, ποιο είναι η κεφαλαλγία. Πονάει το κεφάλι μου, νιώθω την πίεση. Σωστά. Ο απόλυτος μύθος, το ξαναλέω. Πονάει λοιπόν το κεφάλι του άλλου γιατί έχει κουραστεί, έχει συναχωρηθεί, έχει αγχωθεί, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Εντάξει. Και μετράει πίεση ψηλή, 18. Αυτοί οι άνθρωποι, το χειρότερο που μπορούν να κάνουν την ώρα εκείνη είναι μεγάλες δόσεις αντιπετασκών. Αυτός ο άνθρωπος με το 18 πάρει απότομα μεγάλες δόσεις αντιπετασκών από το 18 στο 8. Ναι. Αυτό θα πάθει εγκεφαλικό. Γιατί? Γιατί η απότομη υποάρδευση του εγκέφαλου θα του προκαλέσει ισχυμία στον εγκέφαλο, ακριβώς επειδή θα τη ρίξει πάρα πολύ την παροχή αίματος στον εγκέφαλο. Παλιά υπήρχαν, αλλά δόξα τω Θεώ καταργήθηκαν, υπογλώσια φάρμακα για την πίεση. Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι τα έχουν ακούσει και τα ξέρουν. Αυτά έχουν καταργηθεί πια, δόξα τω Θεώ. Γιατί δόξα τω Θεώ? Γιατί ήταν δυστυχώς κακή συνήθεια αρκετών ασθενών να μετρούν την πίεσή του σε αυτές τις κακές συνθήκες που είπα πριν, τις άσκοπες κακές συνθήκες, ναι, να παίρνουν υπογλώσια φάρμακα και να κατεδαφίζουν απότομα την πίεσή τους, με κίνδυνο πραγματικά κάποιοι από αυτούς που κάποιοι όντως παθαίνουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω αυτού. Αυτά είναι κατάλοιπα μύθων και κακής ιατρικής και κακής εκπαίδευσης του κοινού τα προηγούμενα χρόνια. Άρα εγώ καταλαβαίνω πρόληψη. Και σωστή ενημέρωση. Δηλαδή το να μάθει ο κόσμος ότι η υπέρταση δεν έχει συμπτώματα, ότι απλά πρέπει να μετράτε και να βλέπει και ο καρδιολόγος θα πρέπει να έχει το νου του να του λέει του άλλου πότε πρέπει να μετράσει την πίεση και πώς είναι σημαντικό. Το ότι θα πρέπει ο άλλος να ξέρει ότι μετά από κάποια ηλικία, ιδίως μετά τα 65, ο κίνδυνος για μαρμαργή είναι αυξημένος στην Ελλάδα. Και ότι αυτός ο ίδιος πληθυσμός μετά τα 65 ιδίως έχει κίνδυνο να πάθει κεφαλικό λόγω της μαρμαργής, είναι κάτι που πραγματικά μπορεί να το βοηθήσει. Σε αυτό έχει αρχίσει να μας βοηθάει πάρα πολύ η σύγχρονη τεχνολογία. Δηλαδή? Λεγόμενη sensors. Ναι. Α. Δηλαδή, η μαρμαργή, κάποτε λέγαμε ότι είχε επίπτωση 1%. Εντάξει. Γιατί τόσο τη βρίσκαμε. Μετά, όταν μπήκαν τα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, τα οποία είχαν ένδειξη αρρυθμίας και καταλάβαινε ο ασθενής από το πιεσόμετρο ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά και έτρεχε στο γιατρό, κατευθείαν η επίπτωση της μαρμαργής έγινε 2%. Όχι γιατί
αυξήθηκε το πρόβλημα, αλλά γιατί εντοπίστηκε πιο εύκολα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε πιστήσει την προσοχή στους γιατρούς να ψάχνουν τη μαρμαργή, γίνεται πιο συχνά αυτός ο τακτικός έλεγχος και ανεβρίσκεται ακόμα πιο συχνά. Και εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε έξυπνες τεχνολογίες, όπως τα έξυπνα ρολόγια, τα smartwatches, εντάξει, τα οποία πάρα πολλά από αυτά τώρα πια, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποια, πιο πολλοί τα φοράνε ήδη και δεν το ξέρουν, έχουν δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης κορμικής μαρμαργής. Αλήθεια. Υπάρχουν μελέτες που τρέχουν, στα οποία σκοπός είναι να φανεί αν το να φοράει κάποιος ένα smartwatch που μπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα την κορμική μαρμαργή, θα του μειώσει το κίνδυνο για κεφαλικό επεισόδιο σε σχέση με τους άλλους. Εσύ φοράς smartwatch? Εννοείται. Εννοείται, λέει. Πολλά χρόνια τώρα. Εγώ δεν φοράω γιατί νομίζω ότι θα είμαι συνέχεια, θα το κοιτάω. Τέλος πάντων, μήπως. Τα ρολόγια αυτά είναι ειδικά ρολόγια τα οποία είναι καλά σταθμισμένα και ενεργοποιούνται μονάχα όταν έχει πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να το κοιτάμε εμείς, μόνο του θα μας πει τι συμβαίνει. Δηλαδή, το ενεργοποιείς και του λες όταν θα παρουσιαστεί αυτό. Το ενεργοποιούμε και έχει αυτά τα ρολόγια. Τώρα δεν έχουμε κάμερα να μας βλέπουν. Ναι. Αλλά από την πίσω πλευρά τους, νομίζω εσύ μπορείς να το δεις, να καταλάβεις. Ναι. Από την πίσω πλευρά τους έχουν. Αναβοσβήνει. Μπράβο, αυτό το που λέγεται φωτοπληθυσμογραφία. Ναι. Αυτό το πράσινο φωτάκι που αναβοσβήνει καταγράφει συνέχεια το παλμό μας και μπορεί να μας είναι ρυθμίσει. Άμα αντιληφθεί, και μάλιστα κάποια από αυτά τώρα πια έχουν και αλγόριθμο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη. Αν αντιληφθεί ότι είναι άριθμος ο παλμός μας, μας στέλνει ειδοποίηση, alert, ότι πιθανά έχει αριθμία. Αυτά τα ρολόγια επίσης την ώρα εκείνη, πέρα από ότι μας το λένε αυτό, μπορούμε με τα ρολόγια αυτά να κάνουμε καρδιογράφημα. Επί τούτου, να ακουμπήσουμε το δεξί μας χέρι στο αριστερό χέρι που είναι το ρολόι, να φέρουμε σε επαφή τα δύο χέρια και όταν κλείνουμε σε κύκλο με αυτά τα δύο χέρια, τότε μπορούμε να κάνουμε καρδιογράφημα. Γιατί στο καρδιογράφημα έρχονται σε επαφή, η απαγωγή του καρδιογράφηματος είναι η επαφή μεταξύ των δύο χεριών. Το ρολόι λοιπόν κάνει καρδιογράφημα και έχει μια καλή αξιοπιστία στο 85% να σου πει αν έχει μαρμαργή ή όχι. Αλλά αυτό από μόνο του είναι κάτι αρκετό. Εγώ έχω πάρα πολλά χρόνια πραγματικά έχουν διαγνώσει τη μαρμαργή τους. Επειδή... Τώρα είσαι και γιατρός και δεν μπορώ και να ρωτήσω τι είναι αυτό το ρολόι που χρησιμοποιείς. Τέλος πάντων. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ δεν είναι από τα πολύ γνωστά και συνήθη. Γιατί πρώτη φορά το βλέπω, παιδιά, θέλω να πω. Αν σκέφτεσαι, αν υποθέσετε όλοι ότι είναι αυτό το οποίο έχετε υποθέσει περισσότεροι, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι, αφού είναι άλλο σχήμα. Όχι, εγώ δεν φοράω αυτό, αλλά το ρολόι που όλοι υποθέσαμε. Ναι. Εντάξει. Έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Και αυτό είναι πριν πεθάνει ο Steve Jobs για να βοηθήσω, να το πω έτσι. Ναι, αυτό. Στη τελευταία του παρουσίαση, ενώ κάποτε παρουσίαζε τα κινητά τηλέφωνα και τα οτιδήποτε άλλο, στη τελευταία του παρουσίαση, πριν πεθάνει, είχε δείξει τον αγώνα της εταιρείας του ενάντια στην κορμική μαρμαγή και στο κεφαλικό και είχαν οργανώσει μια μεγάλη μελέτη με το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ για την αξιοπιστία αυτών των ρολογιών σε αυτή τη διάγνωση. Και αυτά τα ρολόγια έχουν πάρει και έγκριση από το FDA για ιατρική χρήση. Και στις κατευθύνσεις οδηγίες, οι καρδιολόγοι ξέρουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα smartwatches, είτε τα πρώτα που βγήκαν από αυτήν την εταιρεία, είτε τώρα όλοι σχεδόν έχουν βγάλει κάτι αντίστοιχο και παρόμοια αξιόπιστο, τα οποία πραγματικά είναι εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούμε στους ασθενείς που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η αλήθεια είναι ότι και πιο μεγάλοι άνθρωποι να τα χρησιμοποιήσουν. Δηλαδή, εγώ ενθαρρύνω και ανθρώπους που είναι πραγματικά μετά τα 65 και είναι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί εξοικειμένοι πια με την τεχνολογία ναι, και με βέβαια, τα social media. Και έρχεται και γύρανση του πληθυσμού, έτσι. Μεγάλη. Θα είναι περισσότεροι σε αυτές τις ηλικίες και ο σκοπός είναι, δεν είναι να ζεις μέχρι τα 100, ξέρω εγώ. Ο σκοπός είναι να ζεις μέχρι τα 100, σαν να είσαι 50, να πω. Άντε, να μην πω 50, να πω 60. Αυτό είναι η πρόκληση, το στοίχημα. Βέβαια, σε αυτή τη γύρανση του πληθυσμού έπαιξε πολύ ρόλο ο COVID που θα την ανατρέψει λιγάκι τα προηγούμενα χρόνια. Αποκαθίσατε όπως παλιά. Δηλαδή, θέλω να πω, η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρουν και άλλες αλλαγές. Την πρόληψη και τη διαχείριση. Εγώ αυτό που είναι ότι η διαχείριση, ο τρόπος που μπορεί κάποιος να βοηθήσει έναν άνθρωπο, ο τρόπος που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο, είναι τόσο πολύ έντονη η επίδραση
όπου πραγματικά ήδη νομίζω ότι ζούμε πολύ περισσότερο από ό,τι περιμένουμε ότι θα ζούμε, και είναι κάτι που δεν το έχουν αντιληφθεί ούτε καν τα συστήματα υγείας, ούτε τα ασφαλιστικά ταμεία αυτό. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, τα οποία επειδή τα καταφέραμε πρόσφατα, φανεί ακόμα το αποτύπωμά του, αλλά θα φανεί αυτό. Δηλαδή, πραγματικά αυτό που λέμε τώρα, ο αγώνας που κάνουμε για τα θα φανεί αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση της μαρμαργής, η αντιμετώπιση της υπέτασης, η ρύθμιση του ζαχάρου, όλες θα έχουν αποτύπωμα στη μείωση και κεφαλικών και φραγμάτων, που είναι η βασική παράγοντα του καρκίνου. Να κάνουμε και μια εκπομπή για την μαρμαργή. Να ακούσουμε και πώς ακούγεται, πώς είναι το κανονικό να ακούγεται και πώς είναι η μαρμαργή. Γιατί φαντάζομαι θα έχει έναν διαφορετικό ήχο, σωστά, σωστά. Έχει πολύ διαφορετικό ήχο. Φυσικά έχετε να μας στείλετε, έχετε να τα βάλουμε να τα ακούσουμε όλοι, θέλω να πω. Ναι, υπάρχουν. Είναι το απόλυτο χάος, πρώτα απ' όλα. Α, το απόλυτο χάος. Το απόλυτο χάος. Γι' αυτό η μαρμαργή, λέμε σε κάποιον, ότι μπορεί να τη διαπιστώσει απλά και με τη χρήση ενός οξυμέτρου. Το οξύμετρο που έγινε πολύ hot με τον COVID και κάθε σπίτι έχει ένα οξύμετρο. Και γι' αυτό το χρησιμοποίησα και αυτό. Γιατί αν κάποιος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα smartwatch, θα τον μάθουμε να χρησιμοποιήσει το οξύμετρο. Ναι. Παλιά τους εκπαιδεύαμε να πιάνουν τον παλμό τους και να καταλάβουν αν είναι αριθμικός ή όχι. Εξού και αριθμία. Και όποιος έχει την αίσθηση του ρυθμού μέσα του μπορεί να καταλάβει εύκολα αν έχει μαρμαργή. Αν μπορεί να καταλάβει εύκολα. Ναι. Αν τον εκπαιδεύσουμε, ναι. Η μαρμαργή αφορά και νέους ανθρώπους. Αφορά και νέους ανθρώπους, κυρίως άντρες. Όπως είπαμε και πριν. Κλείνοντας, θέλω να ρωτήσω τι θα πει ηλεκτροφυσιολόγος. Είναι η εξειδίκευση της καρδιολογίας που ασχολείται με το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς. Τι είναι το ηλεκτρικό σύστημα, έχει και ηλεκτρικό σύστημα η καρδιά. Η καρδιά έχει ηλεκτρικό σύστημα, υδραυλικό σύστημα. Και υδραυλικό σύστημα. Τα αγγεία μας, αυτοί που κάνουν, που ασχολούνται με τη θεραπεία του εμφράγματος και τις αγγειοπλαστικές. Έχει οι βαλβίδες που τις ονομάζω εγώ πόρτες και παράθυρα. Έχει και τείχους που είναι τα τείχωματα της καρδιάς. Είναι όπως ένα σπίτι. Υπάρχει ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού, του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού. Εμείς είμαστε ηλεκτρολόγοι της καρδιάς. Οι ηλεκτροφυσιολόγοι είναι ηλεκτρολόγοι. Όπου εμείς ασχολούμαστε με την διάγνωση όλων των αριθμιών της καρδιάς. Ποιος είναι από αυτές, είναι η κολπική μαρμαργή. Που αφορά πια περίπου το 3 με 4% του πληθυσμού και άξονας μας είναι, γιατί η μαρμαργή, το πιο βασικό της πρόβλημα είναι το κεφαλικό επεισόδιο. Και είπαμε να λέω ότι τα κεφαλικά της μαρμαργής είναι τα χειρότερα από όλα. Είναι αυτά τα οποία ο θρόμος είναι πιο μεγάλος και είναι κεφαλικά που αφήνουν πολύ πιο συχνά δυστυχώς αναπηρία ή θάνατο. Και γι' αυτό, αν κάποιος αντιμετωπίσει ριζικά τη μαρμαργή, είτε με έγκυρη διάγνωση είτε με σωστή αντιμετώπιση, πραγματικά θα μειώσει κατά πολύ τα κεφαλικά επεισόδια. Δηλαδή, αυτοί που έχουν κολπική μαρμαργή, για να το κάνω λίγο πιο να το καταλάβω. Αν το αφήσουν αρρύθμιστο, μπορεί να οδηγήσει εγκεφαλικό, σωστά? Έχουν το πιο μεγάλο κίνδυνο από όλους, ναι. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, εντωμεταξύ κάθε φορά που μιλάω με γιατρό ή με επιστήμονα από την πλευρά της έρευνας, παιδιά, αναρωτιέμαι τόσα που κινδυνεύουμε από τόσα κάθε μέρα εσωτερικά, που ξυπνάμε κάθε μέρα υγιείς, θέλω να πω, δεν είναι δεδομένο, δηλαδή κάτι μπορεί να πάει στραβά. Έτσι, θα τρελαθώ, αλήθεια, θα τρελαθώ. Εντάξει, δεν είναι σωστό να το σκεφτόμαστε έτσι. Εντάξει. Όχι. Άμα σκεφτούμε αυτή τη σκέψη, είναι ωραία. Ξέρεις τι παθαίνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή? Παθαίνουμε και με τους ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Αυτό που παθαίνετε όλοι οι φοιτητές, από ό,τι ξέρω, νομίζουμε ότι έχουμε απ' όλα, καταλαβαίνεις. Παθαίνουμε λίγο ότι μήπως και αυτό, μήπως και εκείνο, μήπως και το άλλο. Ναι, αυτό το βλέπουμε πολύ στην ατοχή. Συνήθως αυτοί που τα παθαίνουν όλα δεν έχουν τίποτα, βέβαια. Γιατί αυτοί τελικά θα ψαχνούν πολύ περισσότερο από τους άλλους. Ναι, αυτό. Και αυτοί θα το βρουν, θα τη βρουν την άκρη. Ναι, να είμαστε οι φοβητσιάριδες, τέλος πάντων, που λέω και εγώ, αλλά να το τσεκάρουμε. Θέλω να πω, θέλει τσεκά, πολύ συχνό, χωρίς φόβο, ρε παιδιά. Βασικά, δεν είναι καλό να χαλάς την ποιότητα ζωής σου, φοβούμενος ότι θα πάθεις τα πάντα. Ναι, σίγουρα, αλλά αυτή η αύξηση των εγκεφαλικών, δηλαδή, τώρα πρέπει να μας το ρυβήσει και να το δούμε στα σοβαρά, την ποιότητα ζωής μας, την υγεία. Για να τελειώσουμε με αυτό που ξεκινήσαμε, τα πιο πολλά λοιπόν εγκεφαλικά στην Ελλάδα, πιστεύουμε, γιατί δεν ξέρουμε, οφείλονται ότι στην Ελλάδα έχουμε πιο πολύ μαρμαργή. Δεν έχουμε ακόμα διαγνώσει σε αρκετό βαθμό, γιατί στην Ελλάδα δεν προσέχουμε το αλκοόλ μας, δεν ψαχνόμαστε για τη μαρμαργή ακόμα όσο πρέπει και έχουμε πιο πολύ αρρύθμιση υπέρταση στην Ελλάδα. Και αυτοί είναι οι δύο λόγοι που πιθανότατα μας έχουν να κάνει ακόμα να έχουν πιο πολλά κεφαλικά. Σύντομα ότι ακόμα το κάπνισμα στην Ελλάδα παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Α, το αρρύθμιστη υπέρταση το ακούω πρώτη φορά. Και το αδιάγνωστη, μάλλον, βασικά πρώτα. Που δεν το ξέρουμε.
Είναι έτσι ξεκινάμε όταν λέμε στους φοιτητές. Απ' όλα δεν έχει συμπτώματα, ότι είναι απλά κάτι που μετράς και σε καλές συνθήκες. Και ότι επιδημιολογικά γνωρίζουμε από πολλές μελέτες ότι πιο πολύ, η μισή τουλάχιστον, δεν γνωρίζουν ότι έχουν πίεση, ή το αντιλαμβάνονται αρκετά πιο αργά. Και από αυτούς που ξέρουν ότι έχουν πίεση, λίγοι είναι αυτοί, η μισή είναι αυτοί που ρυθμίζουν σωστά και προσέχουν. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει καταλάβει ότι έχει πίεση και αυτό να έχει συμβεί και μια πενταετία πριν το καταλάβει. Ναι, ή και οι άλλοι που έχουν πίεση και παίρνουν φάρμακα, δεν τα παίρνουν σωστά, τα ξεχνάνε, ή δεν προσέχουν. Τρώνε ό,τι βρούνε, τρώνε αλάτια, καπνίζουν, πίνουν. Ναι. Και νομίζω είναι καλά επειδή παίρνουν ένα φάρμακο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Για το μοίρασμα σήμερα. Το νου μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το νου μας. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Φιλιά πολλά.